Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 10ο παίχτη. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Θαλασσινός, κοντά σας είμαστε μέχρι τις 6 ώρα. Σήμερα Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, 9 πρώτου. Ξεκίνησε ουσιαστικά η δεύτερη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη. Off Πανιόνιος στο 53ο λεπτό. Ο Πανιόνιος προηγείται 0-1 με γκολ του Σπυριντόνοβιτς, ο πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που ο Πανιόνιος ουσιαστικά με αυτό το γκολ κλειδώνει την πρόκριση. Είχε έρθει 2-0 το πρώτο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Τώρα στο Γεντίκουλε που διεξάγεται το παιχνίδι, ο Πανιόνιος έβαλε και ένα γκολ, προηγείται με 0-1, άρα το συνολικό σκορ είναι 0-3. Οπότε για να περάσει ο Όφη θα πρέπει στα υπόλοιπα περίπου 40 λεπτά, κάτι λιγότερο, να πετύχει 4 γκολ. Γιατί και με το 3-1, με το εκτός έδρας γκολ ο Πανιόνιος περνάει, οπότε θέλει 4 γκολ. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παιχνίδι που έχει πολλές μάχες, παρακολούθησε και το πρώτο ημίχρονο, ήταν δυνατό γενικώς. Με μάχες, με διαμαρτυρίες κτλ. Προπλευράς γηπεδούχων. Υπάρχει ένταση γενικώς και το πρώτο παιχνίδι υπήρχε ένταση, γι' αυτό και συνεχίζεται και σε αυτό το παιχνίδι. Σημαντικό. Αλλά όπως είπα, ο Πανιόνιος έχει αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να περάσει την επόμενη φάση. Πριν πάμε σε αυτό, πριν δούμε μάλλον τα παιχνίδια του κυπέλλου που έχουμε σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι τα παιχνίδια. Να δούμε λίγο το χθεσινό παιχνίδι που ολοκλήρωσε, έκλεισε την αυλαία της 16ης αγωνιστικής Super League. Απόλλος Μήνης Ατρόμητος 0-3. Ο Ατρόμητος πραγματικά είναι εδώ και πάει για πρωτάθλημα. Ακάθεκτος που λέμε. Άλλη μια νίκη για την ομάδα του Περιστερίου. Στη Ριζούπολη, σε μια δύσκολη έδρα, αλλά ο Απόλλωνος Μήνης φέτος δεν είναι καθόλου καλός. Είναι στα όρια του υποβασμού. Να πούμε για σκόραραν στο 5 ο Ντάουντα, στο 9 ο Ουάρντα και στο 86 ο Ντιγκινί. Μάλιστα το πρώτο γκολ ήταν από κεφαλιά του Ντάουντα. Το δεύτερο ήταν από τραγικό λάθος άμυνας του Κύρια συγκεκριμένα, ο οποίος δεν έδιωξε καθόλου καλά την μπάλα και ο Ουάρντα στον αέρα την πλάσαρε στα δίχτυα, που είχε τεθεί εκτός. Φάση ήταν ο Τσόβιτς. Και στο 86 είχαν 3 την κοινή με ωραίο πλασέ σε τέα-τέτ. Είχαν πάει και φίλοι του Ατρόμητου, μάλιστα, για να αποθεώσουν την ομάδα τους. Και να δούμε και τη βαθμολογία μετά και από αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρώτος Ολυμπιακός με 35 βαθμούς. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ακολουθούν με 34. Ατρόμητος 33. Άρα λοιπόν έχουμε μόλις 2 βαθμούς διαφορά. Τον τέταρτο πρώτο, έτσι, ο Ατρόμητος έχει 33, ο Ολυμπιακός 35. Μόλις 2 βαθμούς διαφορά έχουν. Πέμπτος ο Πανιόνιος με 25. Έχει διαφορά 8 βαθμών από τον Ατρόμητο, αλλά είναι στην πεντάδα που οδηγεί φέτος στην Ευρώπη. Και υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχουν play-off φέτος. Δηλαδή, όπως τερματίσουν οι ομάδες πεντάδα, με αυτή τη σειρά θα πάνε και στα αντίστοιχα προκριματικά. Champions League και Europa League. Έκτος ο Αστέρας Τρίπολης με 23 βαθμούς. 7η Ξάνθη με 21. 8η Λάρισα με 20. 1ος Παναθηναϊκός με 19. ΠΑΣ Γιάννα και Λεβαδιακός 18. Λαμία 16. Πανετολικός 15, Απόλλωνος Μύρης 12, Κέρκυρα 11 και Πλατανιάς τελευταίος με μόλις 6 βαθμούς. Πλατανιάς παραμένει στους 6 βαθμούς, είναι χαμηλά. Η Κέρκυρα είναι αυτή η δεύτερη υποψήφια για βασμό με βάση τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Ο Απόλλωνος Μύρης είναι μόλις 1 βαθμό μπροστά και εκείνος είναι πολύ κοντά. Πανετολικός είναι η φετινή απογοήτευση, γιατί ήταν μια ομάδα που ήταν κλασικά, ας το πούμε, πάντα ήταν στη μέση βαθμολογίας και πολλές φορές ήταν εκεί πολύ κοντά και στα play-off. Μέχρι και πέρυσι φέτος δεν πήγαινε καθόλου καλά, γι' αυτό και απομακρύνθηκε ο Μάκης Χάβος. Έχει 15 βαθμούς μόλις 4 βαθμούς από την ζώνη του υποβασμού. Υπενθυμίζω ότι υποβάζονται 2 ομάδες, οι 2 τελευταίοι. Ο Λεβαδιακός, ενώ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, έχει παραμείνει στους 18 βαθμούς και κάνει προς το παρόν μια φυσιολογική σεζόν για τα δεδομένα του, δηλαδή όπως και κάθε χρόνο, ενώ έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Έχουμε πει για τους 4 πρώτους έτσι ότι κάνουν πάρα πολύ καλή πορεία. Πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και το τέλος πιστεύω εγώ, αυτό έχω δηλώσει. Και Ατρόμητος στο παιχνίδι έχει μόλις 2 βαθμούς όπως με τον Ολυμπιακό και έναν από ΑΚ και ΠΑΟΚ. Οπότε τα ντέρμπι όταν έρθουν θα κρίνουν πράγματα σίγουρα, καταστάσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης από εκεί που ήταν πολύ χαμηλά είναι έκτος και κυνηγάει την Ευρώπη. Την πεντάδα είναι μόλις 2 βαθμούς από τον Πανιόνιο. Και η Ξάνθη είναι ψηλά. Και η Λάρισα πάει πολύ καλά. 8η. Για τα δεδομένα της. Αυτά και βαθμολογία. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική.
17η. Το Σάββατο λοιπόν στις 3 η ώρα έχουμε το Ξάνθη Πλατανιάς. 5 και 4 Απόλλωνος Μήνης Πανιώνιος και 7.30 ώρα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Ενώ την Κυριακή στις 3 έχουμε Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Θεωρητικά εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης να πω και τον Πανιώνιο είναι σημαντικό παιχνίδι αυτό. Βέβαια ο Απόλλωνος Μήνης έχει καλή έδρα, αλλά είναι χαμηλά, οπότε είναι το φαβορί ο Πανιώνιος. Συνεχίζει την Κυριακή 3 η ώρα, όπως είπα, Κέρκυρα ΠΑΟΚ. 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Την ίδια ώρα Ατρόμητος Πανετολικός. Θεωρητικά εύκολο για τον Ατρόμητο, εκτός αν δούμε αντίδραση για τον Πανετολικό, άμα έχει έρθει ο νέος προπονητής. Και 7.30 ώρα, ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα, στο ΑΚΑ η ΑΕΚ αγωνίζεται τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα μαχητικά πάντα, αλλά η ΑΕΚ θέλει να νικήσει ώστε να κυνηγήσει στο πούμε, στην κούρσα τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει εύκολο έργο τη Δευτέρα σε 7.30 ώρα. Με το παιχνίδι αυτό κλείνει η αυλία της επόμενης αγωνιστικής, Ολυμπιακός Λαμία. Πιθανόν θα έχουμε και τον τεμπούντο του Μυραλάς, εκτός εάν γίνει στο κύπελο, δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά πιστεύω ότι για να προφυλαχθεί, επειδή ήρθε μόλις χτες προχτές, ο παίχτης θα κάνει τεμπούντο στο παιχνίδι και θα έχει πολύ κόσμο λογικά. Αυτά είναι η επόμενη αγωνιστική τη Super League. Το off Πανιώνιος παραμένει στο 0-1 στο 59. Ο Όφη, ο οποίος παρόλα τα πολλά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, μάλιστα οι παίχτες τώρα που ξεκίνησαν η πρώτη προπόνηση μετά τις εορτές είχαν πει ότι δεν θα συμμετέχουν, θα κάνουν αποχή λόγω χρωστούνται δεδουλευμένα. Οφειλόμενα δηλαδή υπάρχουν από την ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα, παρόλα αυτά το παλεύει. Μια ιστορική ομάδα, άλλωστε της Κρήτης ιστορικότερη. Πιο μεγάλη, όπου στο πρωτάθλημα είναι τρίτη, όπως είπαμε και χτες. Πολύ κοντά το παλέει παρόλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε να μην είχε προβλήματα κιόλα δηλαδή. Εντάξει, τώρα στο κύπελο είχε πλεονέκτημα Πανιώνιο σίγουρα με το 2-0 στην έδρα του. Ο Όφη για να πάει παράδοση στο μάτς να πάει 2-0, αλλά έφαγε γκολ. Γενικώς σε πούτη, το πρώτο μήχρονο είχαμε πολλές φάσεις και από τον Πανιώνιο και από τον Όφη, αλλά ο Πανιώνιος αυτός παίχτηκε το τέρμα. Το οποίο του έδωσε πλεονέκτημα σίγουρα. Εμείς θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νέα των ομάδων αλλά και τα ξένα πρωταθλήματα που δεν έχουμε πει καθόλου σε όλες τις εορτές και πρέπει να αναφέρουμε λίγο από βαθμολογίες και αγωνιστικές. Επιστρέφουμε. We'll be right back.
Επιστροφή στο 10ο παίχτη. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Off με τον Πανιόνιο παραμένει στο 0-1. Στο, θα σας πω, μέσα στο 74ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε να δούμε τα νέα των ομάδων, όπως βλέπουμε κάθε μέρα. Αρχίσουν τον Πανιόνιο, την ομάδα της περιοχής, όπου... με συγχωρείτε. Χτες είχε ακουστεί ότι ο προπονητής στον μπάσκετ, ο Βαγγέλης Γιάκος, είχε υποβάλει την παραίτησή του. Αλλά τελικά, από ό,τι μαθαίνετε, δεν έγινε δεκτή από την ΚΑΕ. Οπότε συνεχίζει κανονικά στον πάγκο. Παρά τις φήμες που λέγανε ότι θα... ότι, ας το πούμε, φεύγει η ολοκληρώνοντας συνεργασία του Πανιόνιο. Πέρασε από ειδικές εξετάσεις ο Φκίρ και τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ο Νορβηγός Φορ. Αυτά από τον Πανιόνιο. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσφερε ουσιαστικά χείρα βοηθείας στο βόλεϊ, κάνοντας δώρο μια μεταγραφή ενός ξένου παίχτη, ενός Βραζιλιάνου, για να σωθεί το τμήμα, ενώ θα κάνει άλλη μία που έχει υποσχεθεί, ώστε να βοηθήσει το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που είναι στην πρώτη τελευταία θέση, να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, κάποιο άλλο νέο του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Ολυμπιακό. Μάχη μεταξύ Λέγκια και Παρτιζάν για τον Σντιέλαρ. Υποστηρίζει τα σέρβικα μέσα. Η δουλειά θα τον αποκτήσει. Η Καλτσίντου δηλώνει: πάμε για την νίκη, δεν είναι διαφορά ασφάλεια στο συμπέντε, στο γυναικείο μπάσκετ. Θέλει τον Πάρντου η Ντεπιέντε. Η ομάδα του Αργεντινή. Σύμφωνα με τους ιεύματα, μιλάει με Μπεναρφά Ολυμπιακός, αλλά και με Σαμίρ Ναστρί. Δύο πολύ μεγάλοι παίχτες που, αν πραγματικά κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Άλλη μία δηλαδή. Και ο Ναστρί είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Παίξει Μάντζε Σίτι άλλωστε και σε άλλες ομάδες και στη Σεβίλη. Και ο Μπεναρφά, Παρίζ Ζερμέν, ήταν τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, αλλά και αλλού. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα. Ο Σάκο τα δηλώνει στον μπάσκετ του να αντιδράσουμε απέναντι στο φαβορί για τον τίτλο. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλαν το Σιμόες να είναι κοντά στην Βαλένθια, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, καθώς η Βαλένθια φαίνεται ότι είναι κοντά στον Κοκλέν της Arsenal. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ, σήμερα στο κύπελο αναμένεται να παραταχθεί με βασικούς τους Μασούτ και Μωράν, τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης. Έφυγαν ήδη 1.000 εισιτήρια μόνο από το ίντερνετ μέσω ηλεκτρονικής διάθεσης χτες, που ήταν η πρώτη μέρα για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Πολύ καλό δείγμα αυτό. Πάνω απ' όλα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Την πρώτη μέρα φύγαν 1.000 εισιτήρια μόνο ηλεκτρονικά. Που φυσικά βγήκαν και νωρίτερα. Το μάτς είναι στο μέσα Φλεβάρι και βγήκαν σχεδόν αρχές Γενάρη δηλαδή. Νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αυτά και από την ΑΕΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Νέος προπονητής μικρούς του ΠΑΟΚ είναι ο Θοδωρής Αλμπάνης. Στην εφηβική και παιδική ομάδα μπάσκετ. Δεν έχουμε κατάλληλο για τον ΠΑΟΚ. Το Πανιόνιος παραμένει στο 0-1, το 0-1 στο 77ο λεπτό. Και τώρα θα δούμε λίγο τα παιχνίδια του κυπέλου, τα σημερινά αλλά και των υπόλοιπων ημερών. Εκτός του παιχνίδι που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, στις 5 και 4 το έχουμε ΠΑΟΚ Τρίκαλα. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 1-5, ουσιαστικά είναι διαδικαστικό παιχνίδι, διαδικαστικού χαρακτήρα το παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσει πολλές αλλαγές ο Λουτσέσκου. Στην Τούμπα το παιχνίδι και σε 7.30 ώρα ΑΕΚ Πανετολικός. Επίσης διαδικαστικού χαρακτήρα. Χωρίς ενδιαφέρον, η ΑΕΚ έχει νικήσει 0-4 στο Αγρίνιο. Επίσης θα χρησιμοποιήσει αρκετούς αμφιβολικούς ο Χιμένεθ. Βασικό βοηθός του, καθώς ο Χιμένεθ έχει τιμωρηθεί για ένα μήνα. Δεν θα είναι στον πάγκο και δεν ήταν ούτε στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα. Αύριο στις 3 η ώρα έχουμε Ολυμπιακός Πλατανιάς. Επίσης δεν έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει νικήσει με 2 ο Ολυμπιακός στα Χανιά. 5 και 4 το Ξάνθη Λάρισα και Πας Γιάννα Λεβαδιακός. Και 7.30 ο Παναθηναϊκός Λαμία. Ξάνθη Λάρισα επίσης δεν έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει νικήσει η Λάρισα 3-0-1. Οπότε η Ξάνθη θέλει 3-0 σκορ τουλάχιστον για να πάει σε παράταση. Δύσκολο. Το Πας Γιάννα Λεβαδιακός ενδιαφέρον. Πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 1-0 ο Λεβαδιακός στην έδρα του. Τώρα παίζει στα Γιάννενα, Ζωσιμάδες, ανοιχτό σκορ. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λαμία, γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλει ένα μεγάλο σκορ, ένα 3-0. Αλλά το πιστεύουν οι παίχτες και παίζει και στην έδρα του. Μια Λαμία που έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρει το κύπελο. Αλλά όλα μπορεί να συμβούν, ποδόσφαιρο είναι.
Και την Πέμπτη κλείνει το πρόγραμμα του κυπέλου. Σε 7.30 ώρα το παιχνίδι Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Πρώτο παιχνίδι Φοινικής ο Ατρόμητος 0-1 στην Τρίπολη. Αλλά είναι ανοιχτό σκορ και με έναν γκολ ο Αστέρας που θα παίξει παράταση. Είμαι δύο να περάσει. Είναι όλα ανοιχτά. Αυτά και από το κύπελο. Και τώρα θέλω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις του φίλου μας του Γιώργου που μας παρακολουθεί. Να του δώσουμε και χαιρετίσματα. Γεια σου Γιώργο λοιπόν, είναι από τους πιο φανατικούς, μην πω ο πιο φανατικός ακροατής μας. Τόσο καιρό που κάνουμε κουμπί, μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είναι αρκετές ερωτήσεις, θα ξεκινήσουμε συντόμως. Η πρώτη ερώτηση είναι αν πιστεύω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκριθεί. Κοίταξε, δεν είναι απίθανο, είναι μεν πολύ δύσκολο, αλλά όχι εκατόρθωτο. Με βάση την εικόνα που έδειξε δηλαδή, και με το παιχνίδι του Πλατανιά, που δημιούργησε 25 τελικές. Το φόρ του έλειπε. Φόρ θα αγωνιστεί κανονικό αύριο. Ο Μολίνς είναι κανονικά, θα είναι στην ενδεκάδα. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να αποκριθεί υπό προποθέσεις. Ναι, αν μπει κάποιο γκολ νωρίς, ίσως θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα χωθεί και η Λαμία την πλευρά της και ίσως να έρθει αυτό το 3-0. Αν ο Μυραλάς μπορεί να απογειώσει τους Ερυθρόλευκους και αν αυτή η κίνηση του καθιστά αδιαφιλονίκη το φαβορί για τον τίτλο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό Μυραλάς. Ναι, είναι μια μεταγραφή το πάνω ράφι. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα, είναι τεράστια μεταγραφή. Μπορεί να απογειώσει ένα βαθμό. Δεν είναι μόνο του, βέβαια, παίζουν και άλλοι 10 παίχτες. Αλλά θεωρώ ότι με αυτή τη μεταγραφή δεν καθιστά τον Ολυμπιακό αδιαφελονίκη το φαβορί για τον τίτλο. Γιατί είναι μόλις ένα βαθμό διαφορά από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και γιατί ένα παίχτη δεν μπορεί να κάνει μόνο τη διαφορά, χρειάζεται και συμπαίχτες. Έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, αλλά όταν υπάρχουν οι αντίπαλοι στους τρεις ομάδες σε διαφορά 1 και 2 βαθμούς, δεν μπορώ να πω ότι είναι φαβορί. Και οι τέσσερις ομάδες είναι φαβορί δηλαδή. Μέχρι το τέλος θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής φέτος. Τι γνώμη έχω για τον κύριο Τέρι Χρυσό, δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Πού πιστεύω ότι οφείλεται η καθίζηση της Ρεάλ, γιατί τέτοια φιαλτική χρονιά, τι φταίει, αν πιστεύω ότι ένας αποκλεισμός από την Παρή θα κάνει δύσκολα πράγματα στο Ζιντάν. Η καθίζηση οφείλεται ως ένα βαθμό τουλάχιστον ότι δεν έχουν γίνει προσθήκες και μεταγραφές. Και όσο Ζιντάν λέει ότι δεν θέλω μεταγραφές, τόσο θα πηγαίνουν άσχημα τα πράγματα, θεωρώ. Θέλει ενίσχυση σίγουρα η Ρεάλ, τουλάχιστον στο στόπερ και στο σεντερφόρ, για να παίχνει για να βοηθάει από τον πάγκο δηλαδή. Χρήσιμο. Εφιαλτική χρονιά, αλλά η περσινή ήταν καλύτερη, έτσι. Τα πήρε όλα, ο Ζιντάν, 5 τίτλους, απίστευτη σεζόν, ήταν στην κορυφή η Ρεάλ για τα τελευταία 2 χρόνια. Εντάξει, όλες οι ομάδες κάνουν κοιλιά. Ένας αποκλεισμός στην Παρή, ναι, σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μην πω ότι θα έχουμε και το τέλος του Ζιντάν στη Ρεάλ, θα έχουμε διαζύγιο δηλαδή. Μια αποκλεισμός στην Παρή, σίγουρα. Αυτή είναι ο μοναδικός στόχος που έχει μείνει και το κύπελο. Εκτός του κύπελο δηλαδή, πρωτάθλημα είναι στο πλην 16, έχει τελειώσει. Το Τσάμπιονς είναι για άλλη μια χρονιά ο στόχος, αν και δεν τη βλέπω να το κατακτεί. Μπορεί να πάει τελικό, αλλά δεν βλέπω το κατακτάει φέτος. Δεν είναι τη Ρεάλ τη επόμενη χρονιά. Παρή βλέπω ίσως τελικό. Μάντσεστερ Σίτι πολύ ψηλά μπορεί και τελικό. Μπαρτσελώνα. Δεν είμαι σίγουρος. Αν ο Κουτίνο είχε δικαίωμα να παίξει στο Champions League, θα την είχα φαβορή για να το πάρει. Γιατί είναι ένας απίστευτος παίκτης, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την Μπαρτσελώνα και ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι και στην τακτική της. Μπάγεν ενδεχομένως, θα πάει ψηλά. Θα δούμε τώρα και σε άλλες ομάδες. Τώρα και η Φυσιά εμπουρνάζει, αυτό δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο. Και η Φυσιά, απαντάω. Τι γνώμη έχω για τον Εμπαπέ. Κοίταξε, είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ο οποίος θέλει ακόμα να ψηθεί. Δεν είναι δηλαδή, θεωρώ, 100% έτοιμος δηλαδή, για να ηγηθεί κτλ. Είναι μικρός, αλλά είναι πολύ μεγάλο ταλέντο που αργότερα μπορεί, έχει τα φόντα. Να γίνει κορυφαίος για τους κορυφαίους που έχει στον κόσμο. Αν ο Ατρόμητος μπορεί το πρωτάθλημα, αυτό είπα και πριν. Μέχρι τελευταία στιγμή θα φανεί. Ναι, βεβαίως μπορεί. Όσο παραμένει στο πλην 2 από την κορυφή από τον Ολυμπιακό, για όποια ομάδα δηλαδή είναι στην κορυφή, βεβαίως και μπορεί. Ναι. Αν αντέξει και δεν κάνει κοιλιά μέχρι τελευταία στιγμή, ναι. Θα το διοικήσει υπάρξιο πρωτάθλημα. Τι γνώμη έχω για τον νέο προπονητή, αν φαίνεται αρκετά φιλόδοξο, αν είμαι υπέρ. Για ποιο προπονητή νέο μιλάς? Για τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, που έχει πήρε νέο προπονητή. Αν μιλάς για τον Ολυμπιακό,
Δεν το ξέρω. Πρέπει να τον δούμε, τον Όσκαρ Γκαρθία. Δεν ξέρω, πραγματικά έχει γνωρίσει σε πολλές ομάδες, τα λέγαμε χθες με τον Αντρέα, αλλά δεν ξέρω, πάντα το δούμε. Δεν ξέρω, έχω κάποια γνώμη ακόμα. Είναι φιλόδοξος, ναι, λογικό είναι. Ο στόχος είναι που το άθλημα για τον Ολυμπιακό πλέον, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και η Ευρώπη και το κύπελο, σαφώς. Αν είμαι υπέρ για την κίνηση, είμαι κατά. Να πω, θεωρούσα ότι ο Λεμονής είχε ισορροπήσει τα πράγματα. Δεν χρειάζεται μια λόγη προπονητή τώρα, είναι ρίσκο, γιατί μέχρι να που έχει πάρει καιρό, ένα διάστημα όπου εκεί θέλει προσοχή. Τι γνώμη έχει για τον Ρουάρντα. Ο Ρουάρντα είναι πολύ καλός παίχτης. Πραγματικά ανοίξει τον ΠΑΟΚ, παίζει στον Ατρόμητο. Πολύ καλό εξτρέμ, με ωραίο σουτ και ταχύτητα. Αν θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός κάνει την έκπληξη και περάσει, θα έχουμε συγκλονιστικό κύπελο με τέσσερις ομάδες, την απίστευτη ομάδα του Ατρόμητου και μια πενταδάτη ομάδα όπως ο Πανιώνιος, θα είναι πολύ ελκυστικό. Ναι, βέβαια θα είναι πολύ ελκυστικό. Ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείς, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα είναι συγκλονιστικό κύπελο όπως ήταν και πέρυσι. Να σου υπενθυμίσω ότι η τετράδα, η ημιτελική ήταν με το Big Four που είχε γίνει πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί και ποτέ να μην είχε συμβεί αυτό. Σίγουρα και με τον Ατρόμητο μέσα στις 8 ομάδες που θα φέτος είναι η ευκαιρία του να πάει στο τελικό ο Ατρόμητος, αν έχει καλές κληρώσεις συνέχεια. Και ο Πανιώνιος πολύ καλή ομάδα που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, 0-1-85. Επίσης πολύ καλή ομάδα, μπορεί να πάει ψηλά. Ναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον και το κύπελο, ναι, βεβαίως. Τι γνώμη έχω για την σχέση Κωνσταντίνου Βασάλου και της Ευρύκης Βαλαβάνη. Αυτό έχει σχέση με το ποδόσφαιρο μόνο για το λόγο ότι η Ευρύκη Βαλαβάνη είναι αθλητικογράφος, έτσι μπορεί να το συνδέσουμε με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έχω κάποια γνώμη. Τους γνωρίσαμε στο Survivor. Αυτό. Μετά τη μεγάλη νίκη του, και τελευταία ερώτηση, μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, πιστεύω ότι έχει μένει το project και τη γνώμη ίση του φιλόδοξου Βασίλη Παπαθεοδόρου. Δεν το λένε Βασίλη, το λένε Ηλία Παπαθεοδόρου. Ο Βασίλης είναι ο αδερφός που είναι δημοσιογράφος σε διορθώσεις, στο SDNA. Υπάρχει project το οποίο θα φανεί και στην Ευρώπη στο μπάσκετ, κατά πόσο θα βγει. Σίγουρα, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου είναι ένας ανερχόμενος προπονητής, νεαρός Έλληνας, ο οποίος μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, δείχνει ότι το έχει. Δεν είναι ακόμα στη λίστα με τους κορυφαίους, που για μένα, να πω τώρα, κάνω μια παρένθεση, οι κορυφαίοι τρεις Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή είναι ο Ιτούδης, ο Μπαρτζόκας και ο Σφερόπουλος, τέλος για μένα. Μπορεί κάποια στιγμή να τους φτάσει, άμα έχει μια αντίστοιχη καριέρα. Είναι νεαρός ακόμα, από ό,τι δεν μπορούμε να ξέρουμε 100%. Θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Champions League στο μπάσκετ, αλλά και τα ξέρουμε τα αθλήματα.
Επιστρέψαμε στο 10ο παίχτη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και να πούμε τώρα μια φορά τον Παναθηναϊκό που βγήκε πριν λίγο. Παίχτη στην Εσονεάλ ο Μολέδο. Τα βραζιάνικα ΜΜΕ υποστηρίζουν την Εσονεάλ. Συμφώνησε οριστικά με τον Ροντρίγκο Μολέδο και μαζί θα πιέσει τον Παναθηναϊκό για την άμεση ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αυτό μένει να δούμε αν είναι πραγματικότητα, γιατί κάτι δεν επιβεβαιώνεται από πλευρά του Παναθηναϊκού. Καθώς ο παίχτης θέλει να πάει στη Βραζιλία στην Εσονεάλ, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει ο παίχτης στον ΠΑΟΚ γιατί είχε υποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ. Η βραζιλιάνικη ομάδα δεν προσφέρει χρήματα, μόνο ανταλλάγματα. Οπότε θα δούμε, έχει μέλλον αυτή η υπόθεση, έχω πει. Να δούμε τώρα στο Champions League στο μπάσκετ. Καθώς η Ευρωλίγκα έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή, θα τα πούμε. Σήμερα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Στις 7.30 ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει κάπου τον Ορλάντο στην Πηλαία. Και στις 9.30 ώρα ο Άρης παίζει στην Αντέρ, εκτός έδρας, στη Γαλλία. Ενώ η ΑΕΚ αύριο αντιμετωπίζει την Μπάρβιτ, εκτός έδρας, το απόγευμα. Οπότε έχουμε ενδιαφέρον με αυτά τα παιχνίδια πώς θα εξελιχθούν. Ελπίζουμε να νικήσουν οι ελληνικές ομάδες. Να δούμε βαθμολογικά που βρίσκονται. Ο ΠΑΟΚ είναι στον όμιλό του έκτος. Η ΑΕΚ είναι τρίτη. Και ο Άρης είναι πέμπτος, ο ΙΑΚ θα πηγαίνει καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αλλά θέλουμε και τρεις ελληνικές ομάδες να περάσουν από την φάση, δηλαδή να τερματίσουν την τετράδα του ομίλου. 8 είναι οι ομάδες που είναι στον όμιλο, που 4 πρώτοι περάσουν στην επόμενη φάση. Έχουμε ακόμα παιχνίδια, μέχρι να το δούμε αυτό. Να δούμε και λίγο NBA, μιας και πήγαμε στο μπάσκετ. Χτες είχαμε Ινδιάνα Πέισερς, Μιλγουόκι Μπακς, 109-96, ήταν για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο οποίος Γιάννης είναι απίστευτο αυτό που κάνει, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει η πρώτη πληροφορία για το All-Star Game, δεν το έχουμε πει αυτό, μπροστά από LeBron James και Steph Curry. Πραγματικά η στήριξη του κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα που εννοείται που σας το έχουμε στηρίξει πάρα πολύ, αλλά και από το εξωτερικό, από όλο τον κόσμο η πληροφορία δηλαδή, είναι απίστευτο πραγματικά. Και όσο το έχει κάνει να μπείτε να το κάνετε, να ψηφίσετε το Γιάννη Αντετοκούμπο, μπορείτε στο Facebook ή στο Twitter, σε οποιοδήποτε, νομίζω και στο Instagram γίνεται. Να γράψετε δίεση και το όνομά του Γιάννη Αντετοκούμπο στα αγγλικά, με ένα hashtag μπροστά δηλαδή, ώστε να μετρηθεί η ψήφος αυτή. Βοηθάμε τον Γιάννη να είναι στο All-Star Game. Καλά, θα είναι σίγουρα. Και έτσι όπως πάει, αν παραμείνει και στους βασικούς θα είναι. Δηλαδή, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, η λατρεία του κόσμου σε όλο τον κόσμο για τον Γιάννη. Συνεχίζει ο Brooklyn Nets, το Toronto Raptors 113-114 στην παράταση. Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers 127-99. Εδώ είναι μια έκπληξη αυτή. Έχασαν 30 πόντους οι Cavaliers από τους σχεδόν 328 από τους Minnesota. Στο πλαίσιο του rotation, φαντάζομαι, να ξεκουράσει παίχτες ο προπονητής των Cavaliers. Αλλά ετήθηκαν από τους Minnesota. Ο Tyronn Lue. New York Pelicans, Detroit Pistons 112-109. Chicago Bulls, Houston Rockets 107-116. Sacramento Kings, San Antonio Spurs 100-107. Golden State Warriors, Denver Nuggets 124-114. Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks 108-107. Αυτά τα παιχνίδια τα χθεσινά. Και να δούμε σήμερα τα ξημερώματα τι παιχνίδια έχουμε στο NBA. 4 παιχνίδια. Στις 2.30 το Toronto Raptors, Miami Heat. Στις 3 Oklahoma City Thunder, Portland Blazers. Στις 3.30 Dallas Mavericks, Orlando Magic. Και στις 5.30 Los Angeles Lakers, Sacramento Kings. Να δούμε για βαθμολογία στο NBA. Στη Δύση πρώτη είναι Golden State Warriors με 33-8. Δεύτερη είναι στο Rockets με 28-11. Έχουν διαφορετικά παιχνίδια όμως, λιγότερα. Τρίτη Spurs με 28-14. Τέταρτη Minnesota Timberwolves. Πέμπτη Oklahoma. Έκτη Portland. Έβδομη Denver Nuggets. Και 8η New York Pelicans. Οι Lakers είναι τελευταίοι, πραγματικά. Πολύ άσχημα τα πάνε, με 12-27. Άσχημο ρεκόρ. Ένωση Ανατολή, πρώτη Boston Celtics, παραμένει δηλαδή με 33-10. Δεύτερη Toronto Raptors, θα πηγαίνουν εξαιρετικά, με 28-10. Τρίτη Cleveland Cavaliers με 26-14. Washington Wizards μετά. Miami Heat, πέμπτη. Detroit Pistons, έκτη. Οι Miami τα πηγαίνουν, οι Heat τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Είναι πέμπτη και παραμένουν σε τροχιά οκτάδας. Έφευγε με Μουγκόκι Μπακς, οι οποίοι παλεύουν να παραμείνουν στην οκτάδα. Και 8 Indiana Pacers. Ενώ έχει την ομάδα για την Ανατολή, είναι Atlanta Hawks, με
Μόλις 10 νίκες, λιγότερες από όλες τις ομάδες. 10-30, 10 νίκες, 30 ήττες, 40 παιχνίδια. Αυτά και το NBA. Πάμε τώρα στα ξένα πρωταθλήματα που έχουμε σχεθεί εδώ και αρκετή ώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, τα έχουμε όλα τα πρωταθλήματα ξανά και πάλι. Εφόσον γιατί το πρώτο Σαββατοκύριακο είχαμε μόνο Ιταλία και Ισπανία, έχουμε Πρέμιερ Λιγκ κανονικά, έχουμε Bundesliga, επανέναρξη. Μετά τη διακοπή ενός μήνα που γίνεται για τις ομάδες εκεί, επειδή δεν μπορούν να διεξαχθούν αγώνες στο χειμώνα στην Γερμανία, έχει πολύ άσχημο καιρό. Κάνουν και μια πριν προετοιμασία οι ομάδες, δηλαδή, να φανταστείτε. Έχουμε Ιταλία κανονικά Serie A, La Liga και γαλλικός Liga, κανονικά πρωτάθλημα. Λοιπόν, να πάρουμε σειρά. Premier League έχουμε το Σάββατο, στις 5 ώρα είναι τα παιχνίδια Crystal Palace Burnley, Huddersfield West Ham, Newcastle Swansea, West Brom Brighton, Watford Southampton και Chelsea Leicester. Ενώ στις 7.30 είναι το Derby Tottenham Everton. Και την Κυριακή στις 3.30 ώρα είναι το Bournemouth Arsenal και στις 6 ώρα το Liverpool Manchester City, το μεγάλο Derby αυτό. Το Liverpool Manchester City την Κυριακή στις 6 ώρα. Δεν βλέπω τη United και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει United εδώ. Θα το βεβαιώσω τώρα. Να το δούμε λίγο γιατί μου κάνει εντύπωση που δεν αγωνίζει η United. Πως έχει κάποιο κύπελο, γιατί, αλλά έχει αγωνιστεί, δεν νομίζω. Το δούμε λίγο. Α, το παιχνίδι τη Δευτέρα κλείνει την αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Premier League. Στις 10 μάτς United Stoke λοιπόν. Αυτό το παιχνίδι 10 η ώρα. Να δούμε και μια βαθμολογία. Πρώτη μάτς City με 62 βαθμούς, δεύτερη μάτς United με 47, τρίτη Chelsea με 46, τέταρτη Liverpool με 44, πέμπτη Tottenham με 41, έκτη Arsenal με 39, έβδομη Burnley με 34. Εδώ βλέπουμε ότι εκτός από την πρώτη θέση που έχει κρυθεί θεωρητικά, η United είναι μόλις ένα βαθμό από την Chelsea, είναι πολύ κοντά δηλαδή. Η Liverpool είναι πολύ κοντά στους 3 από την United και στους 2 από την Chelsea. Και η Tottenham είναι στους 3 από την Liverpool και στους 5 από την Chelsea, επίσης είναι πάρα πολύ κοντά. Η Arsenal έχει μείνει λίγο πιο πίσω, είναι στους 39. Αλλά η εξάδα αυτή που οδηγεί στην Ευρώπη είναι οι μεγάλες ομάδες, οι γνωστές. Μετά έχουμε 8η Leicester με 30, 9η Everton με 27. Η Everton, η οποία έκανε ένα νέο ξεκίνημα, ένα comeback με τον Allardyce στον πάγκο. Και από εκεί που ήταν κινδύνευε τώρα είναι στις τιμές βαθμολογίες με σχεδόν 27 βαθμούς, έχει σωθεί. 10η Watford με 25, 11η Huddersfield με 24, 12η Brighton με 23, Newcastle, Crystal Palace και West Ham έχουν 22, 21 η Bournemouth, 20 Southampton και Stoke και 16 West Brom και Swansea. Τη West Ham και την Crystal Palace τις αφήσαμε στην ζώνη βασμού πριν τις διακοπές. Εδώ είδαμε ότι καθώς είχαμε πολλή Αγγλία στη διάρκεια των εορτών, πολλές αγωνιστικές συνεχόμενες. Και δύο αγωνιστικές στην εβδομάδα είχαμε, λέει, να καταλάβετε. Η West Ham ξέφυγε και η Crystal Palace δεν έχουν σωθεί, απλώς έχουν μια απόσταση σημαντική 6 πόντων. 15 West Ham, 22 πόντους και η Crystal Palace. Ενώ 16 έχει West Brom και Swansea, που είναι ομάδες που βάζονται αυτή τη στιγμή. Και η Stoke δεν πάει καθόλου καλά και η Southampton έχουν μόλις 20 βαθμούς. Είναι πολύ κοντά στο βαθμό. Και η Newcastle δεν είναι πολύ μακριά, 22. Αυτά από την Premier League. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Crystal Palace Burnley. No bet πραγματικά, θέλετε, στοιχηματικό όρο. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιος μπορεί να νικήσει. Huddersfield West Ham. Επίσης αυτά τα παιχνίδια είναι φωτιά, όλα αυτά. Newcastle Swansea, West Brom Brighton, Watford Southampton. Εντάξει, Chelsea Leicester. Η Leicester είναι μαχητική και είναι πολύ ανταγωνιστική, ειδικά εκτός έδρας. Η Chelsea δεν έχει εύκολο έργο. Μπορεί να νικήσει, αλλά δεν έχει καθόλου εύκολο έργο. Άλλωστε το είδαμε ότι τη μεγάλη ευκαιρία που πέταξε σκουπίδια την προηγούμενη αγωνιστική με την Arsenal στο Emirates, όπου προηγήθηκε και 1-2, μάλλον προηγήθηκε Arsenal 1-0, σοφάρισε 1 η Chelsea. Έκανε 1-2, μάλλον έκανε 1-2 η Chelsea στο 83, αλλά στην τελευταία φάση σοφαρίστηκε από τον Μπεγερή σε 2-2. Μιας και είπα για Μπεγερή, τώρα θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την χθεσινή εμφάνισή του σε έναν οίκο μόδας εκεί. Ναι, ο οποίος ήταν πολύ άνετος, πήγε εκεί πέρα, λες και είχε μόλις ξυπνήσει και ήθελε να ντυθεί έτσι βιαστικά για να πάει, ας πούμε, ό,τι βρήκε μπροστά του. Έβαλε με μπαντόφλα,
η οποία κόστησε $700, Gucci. Και από μέσα πιτζάμα και ένα γυλαίκο, δηλαδή εντάξει, το στυλ του Μπεγενή δεν υπάρχει, έτσι δεν παίζεται πραγματικά. Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, ο δεξιός, που είσαι το φύλακας της Arsenal. Όμως ο Τσέλσι Λέστερ θα δυσκολευτεί η Τσέλσι, αλλά πιστεύω θα νικήσει. Τότε να με Everton, η Everton είναι ανταγωνιστική, μπορεί και να κάνει την έκπληξη με την Tottenham. Και τότε να με τελευταία έκανε μια κοιλιά. Bournemouth Arsenal, η Arsenal πρέπει να νικήσει. Αν και δυσκολεύεται σε κάτι τέτοιες εκτός, θα δούμε. Και Liverpool Manchester City, η Liverpool είναι καλή εντός έδρας, είναι επικίνδυνη ομάδα. Πήρε και τον Van Dijk που έχει ενισχυθεί στα μετόπιστεν, αλλά η City ψάχνει να δει που θα χάσει. Για να δούμε εδώ θα κάνει την πρώτη της ήττα. Ή θα συνεχίσει το τρένο το οποίο καλά κρατεί. Και Manchester United Stoke, ένα παιχνίδι εντός έδρας, πρέπει η United να το πάρει για εκείνη. Αν και δεν πείθει με τις εμφανίσεις τελευταία, η Stoke όμως είναι πολύ χαμηλά, θα είναι μεγάλη ισχυρό σοκ αν δεν το κερδίσει το παιχνίδι. Φύγαμε από την Πέμπτη και πάμε στην Ιταλία και Serie A. Να πούμε λίγο αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα, γιατί δεν τα αναφέραμε χθες στον Αντρία, δεν είχαμε πολύ χρόνο. Κιέβου Ουντινέζε 1-1, Φιωρεντίνα Ίντερ επίσης 1-1, Τωρίνο Μπολόνια 3-0. Μπενεβέντο Σαντόρια 3-2. Η Μπενεβέντο έκανε νίκη μετά πάρα πολύ καιρό. Νομίζω η δεύτερη της νίκη. Για 7 βαθμούς. Έχει 2 νίκες. Μία και με αυτή 2 και μία ισοπαλία με τη Μίλαν. Νάπολη Βερόνα 2-0. Συνεχίζει για την Νάπολη. Τζένα Σασουόλο 1-0. Σπα Λάτσιο 2-5. Τρομακτική η Λάτσιο. Απίστευτη η επίθεσή της. Και τώρα πήρε και τον Κάσερες και ενισχύθηκε στην άμυνα. Ο Κάσας, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στη Γιουβέντους και στην Τωρίνο, καλός το απερέμπειρος. Μίνα Κροτών 1-0, πήρε νίκη επιτέλους η Μίλαν, έστω και με μισό 0, πραγματικά με βάση φάση που είδα ήταν για μισό 0. Με τυχερόταν τον γκολ μάλιστα. Ρώμα Αταλάντα 1-2, ήταν σοκ για τη Ρώμα στο Ολύμπικο από την Αταλάντα. Η Αταλάντα είναι πάρα πολύ μαχητική και τη βγάζει το καπέλο φέτος. Και στην Ευρώπη, στο Europa League, πιστεύω θα πάει ψηλά. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε πολλές ομάδες. Θυμίζω απέκλεισε και την Νάπολη από το κύπελο. Και Κάγιαρη Γιουβέντους 0-1. Ο Γιουβέντους πήρε αυτό που ήθελε στο κειμένο γκολ δύσκολα. Να δούμε και την βαθμολογία. Νάπολη πρώτη με 50 βαθμούς, δεύτερη Γιουβέντους με 50, τρίτη με 42. Εδώ φαίνεται ότι είναι παράσταση για δύο ομάδες, για δύο ρόλους. Νάπολη και Γιουβέντους θα κονταχτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Η Ίντερ έχει 8 βαθμούς διαφορά και 9 από την κορυφή δύσκολα. Ενώ ήταν μαζί, έκανε μια κοιλιά. Τέταρτη Λάτσιο, παρακαλώ με 40 βαθμούς. Πέμπτη Ρώμα 39. Λάτσιο και Ρώμα έχουν λιγότερο παιχνίδι, έτσι. Και η Σαμπντόρια που έχει 30, που είναι έκτη. Άμα νικήσει η Λάτσιο το ξαναβολείς, θα πάει 43 και θα πάει τρίτη εκείνη. Θα περάσει την Ίντερ. Και η Ρώμα αντίστοιχα πάει 42 βαθμούς, σοφαρίζει την Ίντερ. Σαμπντόρια, όπως είπα, έκτη με 30 βαθμούς. Έβδομη η Αταλάντα επίσης με 30. Η Αταλάντα, η οποία φλερτάρει με την Ευρώπη, είναι πολύ κοντά. Να δούμε αν θα βγει τελικά. 8η Ντουνέζε, θα πάει πολύ καλά με 28 και με λιγότερο παιχνίδι. Ένα Φιωρεντίνα επίσης με 28. Τωρίνο και Μίλαν έχουν επίσης 28. Η Μίλαν είναι 10η θέση. Έχει πάει πάρα πολύ χαμηλά. Απομακρύνεται, αν δεν έχει απομακρυνθεί ήδη, εντάξει, έχει τελειώσει το υπόθεση η Ευρώπη για τη Μίλαν. Μπολόνια 24 στην 12η θέση. 13η Κιέβου 22. Τζένο και Σασουόλο έχουν 21. Κάγιαρ 20. Και Σπαλ Κροτόνε από 15. Βερόνα 13. Και Μπενεβέντο, καλά το είπα, 7 βαθμούς. Επιτέλους έκανε 2-2 νίκες, 2 τρίποντα που πιστεύω ότι περιμέναμε πότε θα γίνουν, δηλαδή είχε αργήσει πάρα πολύ σε 20 παιχνίδια. Εντάξει, Μπενεβέντο είναι η μία οποία, αν και έχει 8 βαθμούς διαφορά από την Κροτόνε και δεν είναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ενώ λέγαμε ότι θα αποβαστεί, δεν έχει τελειώσει τίποτα, είναι πολύ κοντά. Η επομένη μισός γύρος ακόμα μπορεί να σωθεί, νομίζω. Η Βερόνα είναι σε άσχημη κατάσταση. Η Κροτόνε είναι επίσης χαμηλά. Η Σπαλ, νεοφώτιστη η Σπαλ και η Μπενεβέντο να πούμε. Η Κάγιαρ έχει μια απόσταση ασφαλείας μετά στους 7 βαθμούς. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική στην Ιταλία. Το Σαββατοκύριακο, αν και θα τα πούμε και την Παρασκευή. Α, μάλιστα, δεν έχουμε αγωνιστική από ό,τι βλέπω. 21η αγωνιστική είναι την επόμενη, 21 του μήνα. Από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε έχουμε Premier League, έχουμε Bundesliga, έχουμε La Liga και Γαλλία, αλλά δεν έχουμε
Σέρι Α, καμπιονάτο, το Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν έχει νόημα ακόμα να πούμε την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, θα κάνουμε μια παρένθεση εδώ για να δούμε λίγο τι γίνεται στο... Ξεκίνησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τα Τρίκαλα, να δούμε λίγο ενδεκάδες. Εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει, 3 λεπτά περίπου. Να δούμε λίγο ενδεκάδες. Αν και το παιχνίδι είπαμε ότι είναι εντάξει, αδιάφορο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει ένα 5 στα Τρίκαλα. Όπως είπα, ο Λουτσέσκου θα παραταχθεί πολλές αλλαγές. Λοιπόν, κάτω δοκάρια παρατάσσει ο Λουτσέσκου τον νεαρό Σιαμπάνη, όπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη του συμμετοχή φέτος. Επίσης, δηλαδή, με την πρώτη ομάδα, γιατί και στο κύπελλο αγωνιζόταν ο Πασχαλάκης, γιατί στο πρωτάθλημα αγωνιζόταν ο Ρίτγκο Ρέι μέχρι πρώτη, ενώ τώρα ο Πασχαλάκης έχει πάρει η θέση βασικού στο πρωτάθλημα. Και δίνεται ευκαιρία λόγω του σκορ του νεαρό Σιαμπάνη. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Κρέσπο με τον Μαλεζά, αριστερά ο Δελγιανίδης, δεξιά ο Μπούγκουρας. Εδώ δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς ο Ρουμάνος τεχνικός. Στη μισή γραμμή θα παίξουν Τσίμιρο Τσάκοφ με τον Μπίσεφαλ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ενώ στα άκρα βρίσκονται Λιμνιός, Μακ και στην κορυφή ο Μπρίγιοβιτς. Μάλιστα, μας κάνει εντύπωση αυτό. Ο Μπρίγιοβιτς, ο οποίος είναι το βασικό, αγωνίστηκε βασικός στο ποτάθμα με το Λεβαδιακό. Ξαναγωνίζεται βασικός. Μάλλον θα του δώσει ρυθμό όλο Τσέσκου. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να παίξει βασικός ο Μπρίγιοβιτς δεύτερο παιχνίδι και ουσιαστικά να τον κουράσει Τσάμπα. Στον πάγκο του δικεφάλου κάθονται οι Ρέι, Βαρελά, Λιρατζής, Μαωρίσιο, Πέλκας, Μιστακίδης και Κουλούρης. Για τα Τρίκαλα τώρα, ο Στρίς Αντωνίου κατεβαίνει με τους Αποστολίδικα από το τέρμα. Χιτζίδη, Λεάντρο, Κοτσόνη, Πάνο, Τσιάρα, Ανδρεόπουλο, Ντίνα, Γροντί, Τόμιτς και Σγκούρη. Ενώ στον πάγκο φιλοξενούμενων είναι η Γιδόπουλος, Κατσιαντώνης, Παναγιώτης, Μυρσινιάς, Βέρτζος, Ντακόλ και Μυροσάγεφ. Που να δούμε λίγο και αν μπορέσουμε να βρούμε εικόνα. Α, ωραία, έχουμε εικόνα. 0-0 λοιπόν, τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Στο δεύτερο λεπτό μόλις. Υπενθυμίζω 7.30 ώρα έχουμε ΑΕΚ Πανετολικό στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι το οποίο κλείνει την πρώτη μέρα του κυπέλου. Έχουμε άλλες δύο μέρες. Ουσιαστικά αύριο είναι η πιο γεμάτη μέρα με 5 παιχνίδια. 1-3, 2-5 και 4 και 1-7.30 και... Την Πέμπτη έχουμε ένα μόνο παιχνίδι που κλείνει τη φάση του 16 των νοκάουτ για το κύπελο. Οπότε λοιπόν να συνεχίσω να κλείσω την παρένθεση και μάλλον θα πάω τώρα σε διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε με Bundesliga, La Liga και Σαμπιονά μετά το διάλειμμα.
Επιστρέψει στο 10ο παίχτη, πλησιάζει πια σιγά προς, προς την αποφώνηση και την ολοκλήρωση της μέσης εκπομπής. Να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τα Τρίκαλα στο 21, στο 21ο λεπτό, παραμένει στο 0-0. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πιέζει και πολύ και έχει χάσει κάποιες φάσεις με τον Μπρίγιοβιτς κυρίως. Τώρα δούμε μια αντεπίθεση για τα Τρίκαλα που είναι μέσα στην περιοχή. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε η φάση. Συνήθως από τα φάνα της Bundesliga έχουμε αυτό το Παρασκευή, κανονικά Παρασκευή ανοίγει η 18η αγωνιστική. Σε 9.30 ώρα το παιχνίδι Bayer Leverkusen, Bayer Μονάχου, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Το Σάββατο στις 4.30 έχουμε Stuttgart για τα Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ, Βέρντερ Μπρέμεν Χόφενχάιμ, Augsburg Αμβούργο, Hannover Mainz. Σε 7.30 Λειψία Σάλκε, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό, ντέρμπι της δεύτερης θέσης. Και την Κυριακή 4.30 ώρα Κολονία Γκλάντμπαχ και 7 Ντόρμουντ Βόρσμπουργκ. Επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουμε 2-3 ωραία παιχνίδια εδώ, χωρίς να είναι κάποιο από αυτά ντέρμπι. Και να δούμε και την βαθμολογία. Πρώτη Μπάγερ Μονάχου με 41 βαθμούς. Δεύτερη Σάλκε με 30. Τρίτη Ντόρμουντ με 28. Όπως επίσης έχει η Λεβερκούζεν, η Λειψία και η Γκλάντμπαχ 28 βαθμούς. Οπότε γίνεται σφαγή εκεί πέρα σε αυτές τις θέσεις. Το Λειψία Σάλκε είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η Ντόρμουντ, η οποία είχε κάνει μια κοιλιά πολύ μεγάλη, τελικά ανέβηκε και πήγε τρίτη με 28 βαθμούς. Αλλά το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, το έχει πάρει η Μπάγερν, θεωρώ. Εντάξει, μεγάλη διαφορά 11 βαθμών και 13 που είχε την Ντόρμουντ. 7η Χόφενχάιμ 26. Άιντραχ είχε επίσης 26. Άουγσμπουργκ και Χέρτα Βερολίνου 24. Ανόβερ 23. Βόλφσμπουργκ και Φράιμπουργκ 19. Στουτγκάρτ και Μάιντς 17. Βέρντερ Μπρέμεν και Αμβούργο 15. Και η Κολονία μόλις 6 βαθμούς. Κολονία είναι το πρώτο φαβορή για υποβιβασμό και μετά Βούρουν και Βέρντερ Μπρέμεν έχουν 15, είναι κοντά και μάτσι του Γκάρδι είναι πολύ κοντά στο υποβιβασμό, θα δούμε. Αυτά από την Bundesliga, πάμε τώρα στη La Liga. Να μου δούμε τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασαν. Ατλέτικο Μαδρίτης και Τάφε 2-0, σκόρα ο Ντιέγκο Κώστα και αποβλήθηκε με δεύτερη κίνδυνη κάρτα γιατί πανηγύρισε με τους οπαδούς, ανέβηκε βασικά πάνω στην κερκίδα. Είχε κάτι σκαλιά, φανταστείτε, και ανέβηκε. Πολύ αυστηρή η αποβολή αυτή, θα έλεγα. Βαλένθια Ζιρόνα 2-1. Λας Πάλμας Αϊμπάρ 1-2. Σεβίλη Μπέτις 3-5. Παιχνιδάρα. Διαφήμιση ποδοσφαίρου αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Είδα τις φάσεις, πάρα πολλά γκολ. Συνέχεια να αλλάγει στο σκορ. Και το ντεπούτο του Μοντέλα συνοδεύτηκε με ήττα από την Μπέτις. Ήταν σοκ μάλιστα μέσα στη Σεβίλη. Μετά, Λεγανές Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0, Μπαρτσελόνα Λεβάντε 3-0, άνετε η Μπαρτσελόνα. Μπιλμπάο Αλαβές 2-0, Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 1-1, Θέλτα Ρεάλ 2-2, γέλαγε τη Ρεάλ εδώ. Στο Βίγο και Μάλαγα Ισπανιόλ χτες 0-1, νίκησε Ισπανιόλ εκτός έδρας, δούμε και βαθμολογία. Πρώτη Μπαρτσελόνα με 48 βαθμούς, δεύτερη Ατλέτικο με 39 βαθμούς, τρίτη Βαλένθια με 37. Έκανε κοιλιά η Βαλένθια εδώ, ήταν δεύτερη, πήγε τρίτη τώρα. Έχει κάνει κάποιες δύο συνεχόμενες γκέλες, έκανε μάλλον. Τώρα ξαναπήρει νίκη. Τρίτη Ρεάλ με 32, αλλά με μάτς λιγότερο. Άνοιγε σε απάντηση 35. Μικρή σημασία. Αυτό. Πέμπτη Σεβίλη με 29. Έκτη Βιγιαρεάλ με 28. Έβδομη Αϊμπάρ με 27. Μπιλμπάο, Λεγανές και Μπέτις 24. Η Μπιλμπάο, η οποία ανέβηκε. Βαθμολογικά ήταν πολύ χαμηλά, αλλά πήγε στην 8η θέση και κοιτάει και την Ευρώπη, είναι κοντά. Σχετικά κοντά στους 5 βαθμούς. Χετάφη και Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ζιρόνα και Εσπανιόλ 23. Θέλτα 22. Πολύ χαμηλά η Θέλτα, παρόλο που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει παραμένει στη 15η θέση. Λεβάντε 18, Λα Κορούνια 16, Αλαβές 15 και Μάλαγα και Λας Πάλμας από 11 βαθμούς. Τα δύο φαβορή για τον βασμό αυτή τη στιγμή. Άρα είναι κοντά και Αλαβές και Λα Κορούνια και Λεβάντε. Οπότε μένει να δούμε και στην Ισπανία τι θα γίνει. Και πάμε και στην Γαλλία, όπου έχουμε πολύ καιρό να δούμε πρωτάθλημα, γιατί είχε διακοπή και εκείνο. Παρασκευή 10 παρατέρα το έχουμε την πρεμιέρα, ας πούμε, του δευτέρου γύρου της 20ης αγωνιστικής, Στρασβούργο King Camp. Το Σάββατο 6 ώρα έχουμε Ρεν Μαρσέιγ, σε 9 Dijon Metz, Troyes Bordeaux, Nice Amiens, Caen Lille και Μομπελιέ Μονακό. Την Κυριακή στις 4 ώρα έχουμε σε Τετιέν Τουλούζ, στις 6 Λιόν Ανζέ και στις 10 η ώρα Ναν Παρί Σερμέν. Ο Ρανιέρη εδώ αντιμέτωπος με την Παρί, με την απίστευτη φετινή Παρί.
Από εκεί τη Μαρσέγγ ότι ο Μίτρογλου αγωνίστηκε στο κύπελο. Έχασε μια μεγάλη φάση και όταν πέρασε, ήρθε η ώρα να περάσει αλλαγή από δοκιμάσια και από το γήπεδο. Δεν τα περνάει καλά ο Μίτρογλου στη Γαλλία και δεν βλέπω να έχει και μέλλον εκεί. Μην πω ότι θα έχουμε εξελίξει στο Γενάρη, δηλαδή μπορεί και να αποχωρήσει. Το θεωρώ πολύ πιθανόν να πάει σε μια άλλη ομάδα που θα παίζει, γιατί ούτε παίζει και ούτε το θέλουν και ο παδί κιόλα. Θεωρώ ότι δεν έχει βγει καθόλου για τα λεφτά που δαπανήθηκαν για εκείνο, 15 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Τέλος πάντων, να δούμε βαθμολογία. Πρώτη Παρίσι με 50 βαθμούς, δεύτερη Μονακό και Λιόν με 41, τέταρτη Μαρσέγγ μετά 38, πολύ κοντά όμως στις άλλες δύο ομάδες. Πέμπτη Νάτρο 33, έκτη Νίσμη 27, έβδομη Μομπελιέ 26 όπως και η Κικάμπ, 25 η Ρεν, 24 Ντιζόν, Στρασβούργο και Καέν, 21 Αμιάν και Τρουά, 20 Μπορντό και Σεντετιέν, 19 Τουλούζ Λίλ, 18 η Ανζέ και τελευταία η Μέτσι με μόλις 11 βαθμούς. Πολύ κοντά εδώ ομάδες με βασμό, ακόμη και η Σεντετιέν και η Μπορντό που είναι ιστορικές ομάδες είναι χαμηλά και η Τουλούζ, δηλαδή βλέπουμε καλές ομάδες εδώ που είναι πολύ χαμηλά, η Λίλ, το συζητώ, δεν έχει γλιτώσει, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση, τον βασμό ακόμα. Αυτά και από το γαλλικό πρωτάθλημα, νομίζω είδαμε όλα τα πρωταθλήματα που μας έμεναν. Ο ΠΑΟΚ με τα Τρίκαλα παραμένει το 0-0 στην Τούμπα στο 27ο λεπτό. Δεν καίει τον ΠΑΟΚ άλλο στο αποτέλεσμα αυτό, αγωνίζεται πολύ πραγματική. Εδώ παρά λίγο ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποια φάση, ένα δυνατή πάση στον Μπρίγιοβιτς. Παραγωγικά τέταρτη, αλλά μάζει τον φύλακα των Τρικάλων. Να πούμε τώρα ένα τελευταίο που θέλω να σημαντικό να αναφέρω. Τα 10 μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο. Βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ, ένα άρθρο, μάλλον θα ήθελα να το αναφέρω. Στο νούμερο 10 είναι ο Κρίστιανσεν. Είναι δίχως εμβολία, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην άμυνα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και η Τσέλσι μπορεί να υπερηφανεύεται ότι πέτυχε λίρα 100. Γεννημένος 10 Απριλίου του 1996, 21 χρονών. Ο Δανός αμυντικός έχει κερδίσει φανά βασικούς Λονδρέζους, εκτοπίσοντας τον Νταβίδ Λουίς. Φέτος μετά 21 συμμετοχές και συνολικά 1569 αγωνιστικά λεπτά. Και καθημερινά αποδεικνύει ότι είναι το μέλλον τον μπλε και είναι στο μεγαλύτερο ταλέντο στη θέση του αυτή τη στιγμή. Καλό το περί, είναι νεαρός. Πριν την Τσέλσι έκανε δύο πολύ γεμάτες σεζόν αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού στην Gladbach. Στους Γερμανούς 82 παιχνίδια, 7.402 λεπτά συμμετοχής, κατάφερε να πετύχει 7 γκολ και να μοιράσει μια assist. Είναι ένα 88, πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, την ίδια στιγμή που είναι και γρήγορος και ξέρει να χειρίζει την μπάλα. Να χειριστεί την μπάλα, συγγνώμη. Διαθέτει δηλαδή όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κεντρικό αμυντικό. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020 με τους πρωταθλητές Αγγλίας και σύντομα θα ανανεώσει. Στο νούμερο 9 είναι ο Βέρνερ. Ένας πραγματικός δολοφόνος που καμιά άμυνα δεν θέλει να συναντήσει μπροστά της και η λειψία μπορεί να τρίβει τα χέρια της για το διαμάντι που διαθέτει στο ρόστερ της. Γεννημένος 6 Μαρτίου του 1996, γι' αυτό 21 χρονών. Ο Γερμανός επιθετικός είναι σαρωτικός φέτος και δικαίως θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, όντας από τους βασικούς παράγοντες φετινής εξαιρετικής πορείας στη λειψία. Τη φετινή σεζόν έχει σε 23 συμμετοχές και 1692 λεπτά έχει καταφέρει να πετύχει 12 γκολ και να μοιράσει τις ασίς σε όλες τις διοργανώσεις. Πολύ καλό ποσοστό για τον νερό της ηλικίας του βέβαια. Φυσικά δεν είναι μόνο φετινή σεζόν που τον εγκατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους, καθώς και πέρυσι αλλά και ακόμη πιο πριν έδειξε τρομερά δείγματα από το πλούσιο ταλέντο του. Όσο αφορούσε τη φανέλα της του Γκάρδης, ο ύψος 1,81 striker φρόντισε να μας παρουσιάσει πολλές από τις ικανότητές του σε 103 συμμετοχές, 5.759 λεπτά, πέτυχε 14 γκολ και μοίρασε 11 assist. Και ο Βέρνερ είναι πολύ καλό ταλέντο, το συζητώ. Και οι δύο βασικοί στις ομάδες τους. Στο νούμερο 8, ο Γκάμπριελ Ζέσους, βέβαια. Εννοείται ένα πάρα πολύ καλό ταλέντο. Το μεγάλο επιθετικό όπλο στα χέρια του Πεπ Γκουαρδιόλα και βασικό στέλεχος της ξέφρενης πορείας της Manchester City. Γεννημένος 3 Απριλίου του 1997. 20 χρόνων αυτός, ένα χρόνο μικρότερος. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει διαλύσει τα αντίπαλα δίχτυα και τόσο οι πολίτες αλλά και οι Σελεσάο πλέουν σε πελάγια ευτυχίας. Ο ύψος 1,75 striker μετράει τη φετινή σεζόν 27 συμμετοχές και 1655 λεπτά, έχοντας 10 γκολ και 4 assist σε όλες τις οργανώσεις. Διαθέτει το βασικό αίσθηκτο κάθε καλό επιθετικού που δεν είναι άλλο από το να μυρίζεται τον γκολ. Παρά το ύψος του είναι σχετικά καλός και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά το βασικό του προσόν είναι αυτό που επεσήμανε και ο προπονητής του. Ξέρει να πιέζει ευσυχτικά τον αντίπαλο, είναι ακούραστος και τρέχει συνέχεια ασκώντας τρομερή πίεση, κάτι που υποχρεώνει τους αντιπάλους του σε λάθη. Εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και πολύ καλά τελειώματα τον κάνουν ένα ολοκληρωμένο επιθετικό που έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να εξελιχθεί σε μια μηχανή τον γκολ. Πραγματικά, βέβαια τώρα αυτή είναι τραυματία, σταματήσει και μπορεί να έχει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, μπορεί να αφήσει εκτός κάποιους μήνες, αλλά είναι μεγάλο ταλέντο. Στο νούμερο 7 ο Ράσφορντ, δεν θα μπορούσε να λείπει.
Είναι απίστευτα γρήγορος και μπουκαδόρος, στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν πολλούς μπελάδες στην αντίπαλη άμυνα. Η Manchester United έχει στα χέρια της ένα παίχτη που από το πουθενά μπορεί να δημιουργήσει φάση χάρη στην εκκλητικότητα και τη σωματοδομή του. Γεννημένος στην Δραμία Οκτωβρίου του 1997, 20 χρονών, θεωρείται ένα κορυφαίο ταλέντο στον χώρο επιθετικών. Ο ύψος 85 striker μετράει φέτος 32 συμμετοχές, 1792 λεπτά, στα οποία έχει καταφέρει να πετύχει 9 γκολ και να μοιράσει 8 assist. Αρνητικό θα μπορούσε να θεωρηθεί κανείς ότι δεν είναι τόσο καλό στο ψηλό παιχνίδι παρά το ύψος του, ενώ το μεγάλο του προσόν είναι ταχύτητα, στασύνει ότι διαθέτει εξαιρετικές εκτελέσεις φάουλ και γενικό σουτ. Είναι μεταγραφικός στόχος πολλών ομάδων, αλλά ο Σε Μουρίνιο ξέρει ότι έχει ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή στα χέρια του και δεν έχει κανένα λόγο να τον αφήσει. Όλο το μέλλον είναι μπροστά του και έχει δυνατότητα να εξελιχθεί αρκετά και να αποτελέσει ένα από τους πιο ολοκληρωμένους επιθετικούς στο μέλλον. Στο νούμερο 6 ο Λερόι Σανέ της Manchester City. Δεύτερος παίκτης της Manchester City στη λίστα με τα κορυφαία ταλέντα του κόσμου και αυτό λέει πολλά για το μέλλον της ομάδας Pep Guardiola. Ένας μόνιμος μπελάς για τους αντιπάλους του, ο οποίος αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης. Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου του 1996, έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εξτρέμ. Τι να πρωτοεκθιάσει κανείς για τον Γερμανό, την ταχύτητά του, την τεχνική του και τις τρίπλες του ή τα τελειώματά του. Όλα είναι εξαιρετικά και μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερα, κάτι που τρομάζει πολλούς. Βασικότατο στέλεχος της πορείας της Manchester City φέτος, ο ύψος 1,84 εξτρέμ, μετράει 26 φανείς και 1736 αγωνιστικά λεπτά, στα οποία έχει καταφέρει να πετύχει 8 γκολ και να μοιράσει 10 assists σε όλες τις οργανώσεις. Πάρα πολύ καλό ποσοστό για εξτρέμ. 8 γκολ και 10 assists, ούτε φόρνα ήταν. Σας δερφώνται στατιστικά το αυτά. Αποκτήθηκε, να επιθυμίσω, από τη Σάλκε. Τον είδαν οι Άγγλοι, πολύ μεγάλο ταλέντο. Στο νούμερο 5 είναι ο Ντέλε Άλλη. Πρόκειται για τον εγκέφαλο της Τότεναμ και ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία στην Premier League. Μπορεί να κάνει τα πάντα, να σκοράρει, να δημιουργήσει, να μαρκάρει και φυσικά ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο, που το γνωρίζει πολύ καλά, αυτό του δίνει ένα πιο ελεύθερο ρόλο και έτσι εκείνος ξεδιπλώνει την ποιότητά του. Γεννημένος 11 Απριλίου του 1996, ο Άγγλος μέσω συγκεντρώνει πληθώρα στοιχείων που τον κατατάσσουν όχι μόνο σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο, αλλά σε έναν από τους ποιοτικότερους παίκτες αυτή τη στιγμή. Αναπόσπαστο γρανάζι της Λονδρέζου μετά η φετινή σεζόν, 24 συμμετοχές και 2019 αγωνιστικά λεπτά, στα οποία έχει πετύχει 8 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις οργανώσεις. Με το παιχνίδι της Τότεναμ να περνάει κατά βάση από τα πόδια του, του ύψους 1,88 μεσοπιθετικού. Μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός, αλλά πιο πίσω ή ακόμη και στα πλάγια. Σε κάθε περίπτωση έχει τον τρόπο να βρει την αμυντική αδυναμία του αντιπάλου και σε χρόνο ρεκόρ να δημιουργήσει ή να εκτελέσει. Εντάξει, δεκάρι αγωνίζει το Ντέλε Άλλη, αυτή είναι νομίζω η φυσική του θέση. Νούμερο 4, Μάρκο Ασένσιο. Συμφωνώ απόλυτα. Από το πουθενά έγινε ένα μπαμ και εμφανίστηκε ο Μάρκο Ασένσιο και όλοι στη Ρεάλ πίνουν νερό στο όνομά του νεαρού Ισπανού επιθετικού. Εξωπραγματικά σουτ, φοβερή ταχύτητα, άψογη τεχνική κατάρτιση και άρεστα τελειώματα για τον ύψος 1,82 striker. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από ένα επιθετικό, γεννημένος 21 Ιουνίου 1996, θεωρείται το next best thing της Ρεάλ Μαδρίτης και δικαίως με βάση τόσα δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Παρότι φετινή σεζόν δεν έχει πάρει το χρόνο συμμετοχής που θα περίμενε κανείς, έχει καταφέρει 24 συμμετοχές και 1294 αγωνιστικά λεπτά να πετύχει 7 γκολ και να μοιράσει 3 assist. Καταλαβαίνει κανείς πολλά για την αξία του, αν αναλογιστεί ότι πριν μερικά χρόνια με ρέχες να πάνε στα 4 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν και τώρα κοστίζει πάνω από 100. Πραγματικά απίστευτη επένδυση για τη Real Madrid. 4 εκατομμύρια, πραγματικά όπως το λέγεται 100. Εντάξει, στο εξτρέμ αγωνίζεται, δεν είναι striker, είναι φορ καθαρός, είναι καλύτερο στο εξτρέμ. Πλησιάζουμε στην κορυφή, νούμερο 3, Ντεμπελέ. Το περασμένο καλοκαίρι η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της και έβγαλε από τα ταμεία της συνολικά 150 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Από αυτό και μόνο μπορεί να συνειδητοποιήσει πολλά κανείς για την αξία του. Ωστόσο, πρόκειται για μια ειδική περίπτωση που δεν έχει σχέση με τις άλλες, καθώς ο τραυματισμός στις αρχές της σεζόν δεν μας έχει επιτρέψει να τον απολαύσουμε τη φανέλα του Blaugrana. Ας δούμε όμως τι έχει κάνει με την Borussia Dortmund, με τους Γερμανούς σε 50 συμμετοχές και 3.477 λεπτά. Κατάφερε να πετύχει 10 γκολ και να μοιράσει 22 ασίστ σε όλες τις οργανώσεις. Γεννημένος 15 Μαΐου του 1997, διακρίνεται για την εξωπραγματική ταχύτητά του και την απίθυνη τεχνική του κατάρτιση. Θεωρείται από τους πιο γρήγορους παίκτες παγκοσμίως και μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους σε οποιαδήποτε άμυνα με τα κόλπα του. Αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αριστερού εξτρέμ και σε λίγες μέρες θα μπορούμε να τον απολαύσουμε ξανά αφού επανέρχεται μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Το ταλέντο του ξεχυλίζει και έχει δυνατότητα σε μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Εντάξει, το άθρο είναι παλιότερο φαντάζομαι, έχει επανέλθει στους χώρους και στο κύπελο αγωνίζει και μηθέλτα και στο πρωτάθλημα τώρα η Μπαρτσελόνα με τη Λεβάντε. Ξεκίνησε βασικός και ανεβαίνει σιγά σιγά, ξαναβρίσκει τα πατήματά του. Νούμερο 2, Ντοναρούμα. Η λίστα έχει έναν τροφύλακα ο οποίος είναι φαινόμενο. Πραγματικά τα όσα έχει πετύχει ο Ιταλός goalkeeper είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Εάν λογιστεί κανείς την ηλικία του, γεννημένος 25 Φεβρουαρίου 1999, παρακαλώ, 18 ετών, είναι ήδη από τους καλύτερους τροματοφύλακες στον κόσμο και τρελαίνει άπαντες με τις τρομερές του επιδόσεις. Αγωνίζεται στη Μίλαν, η οποία του έδωσε γάντια βασικού όταν ήταν 16 ετών. Τότε κάνει ντεμπούτο, η αλήθεια είναι αυτό. Δύσκολα θα βρει κανείς κάποιο αρνητικό στοιχείο στο ύψος έναν 96 πορτιέρα του Ροσονέρι. Καταπληκτικά αντανακλαστικά, εξαιρετικές τοποθετήσεις, ενώ ξέρει πότε να βγαίνει από την εστία του. Τρομερός στα τετατέτ, ενώ ξέρει να χειριστεί την μπάλα, κάτι που είναι το Α και το Ω για έναν τροματοφύλακα πλέον. Μόλις στα 18 του χρόνια έχει καταφέρει να μετρήσει 100 συμμετοχές και 8.989 λεπτά. Το ταλέντο και η ποιότητά του σε συνδυασμό με τον νεαρό της ηλικίας του μπορούν να τον κάνουν στο μέλλον ένα από τους κορυφαίους τροματοφύλακες ever. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το μέλλον της θέσης αυτής του τροματοφύλακα, σίγουρα. Τζίτζι για αυτός, Τζίτζι και ο μεγάλος Μπουφόν. Να δούμε αν θα τον ακολουθήσει στην καριέρα, αλλά και σαν θα κάνει παρόμοια, ας το πούμε, πορεία με εκείνον. Εδώ πάω παραλίγο να βάλει γκολ εδώ με κόντρα. Έχασε μια φάση με τον Μπίσεσβάρ που έδιωξε ο αμυντικός πάνω στον Μπίσεσβάρ, αλλά πέρασε ξεστά η μπάλα από την εστία. Και το νούμερο 1 δεν είναι κανένας άλλος πέρα από τον Εμπαπέ, Κιλιάν Εμπαπέ. Φτάσαμε στο νούμερο 1, πραγματικά δεν θα μπορούσε να μπει κανένας άλλος, καθώς η θέση ανήκει χωρίς καμία αμφιβολία στον Κιλιάν Εμπαπέ. Το καλοκαίρι αποτέλεσε τη δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μετακομίζοντας από τη Μονακό στην Παρίζ Ζερμέν έναντι 160 εκατομμυρίων ευρώ και μόλις στα 18 του χρόνια. Ήδη θεωρείται από τους κορυφαίους επιθετικούς στον πλανήτη, μπορεί να παίξει τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα πλάγια. Ταχύτητα, πάσες, τελειώματα είναι όλα άριστα. Τρομερή τεχνική κατάρτιση, στη στιγμή μάλιστα που είναι και δυνατό παιδί, κάτι που κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο των αντιπάλων αμυντικών. Σπάρω τα ρεκόρ και μας εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και έχει όλα τα φόντα για να μείνει στην ιστορία. Γεννημένος 20 Δεκεμβρίου του 1998, 19 ετών και ύψος 1,78 και τα στατιστικά του είναι απίθανα φέτος. Μετράει 23 συμμετοχές και 1810 λεπτά, στα οποία έχει καταφέρει να πετύχει 12 γκολ και να μοιράσει 11 ασίστ σε όλες τις οργανώσεις. Δείχνει σταμάτος και αν συνεχίσει να εξελίσσεται έτσι, δεν αποκλείεται στο μέλλον να κατατάξουμε σε ένα από τους καλύτερους παίκτες που έχουμε δει. Πραγματικά. Πολύ δίκαιη η λίστα εδώ πέρα, πολύ σωστή. Σίγουρα. Ωραία, τέλειωσε για αυτό το ρεπορτάζ. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της ημέρας εκπομπής. Λοιπόν, να πούμε ΠΑΟΚ Τρίκαλα παραμένει το 0-0 στο 42 λεπτό. Έχει χάσει πάρα πολλές φάσεις ο ΠΑΟΚ για γκολ. Άναμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ήταν ο 10ος παίκτης, στο μικρόφωνο ο Ιωσήλας Λασινός. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.